καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους και επιστρέφουμε αναλυτικά. Ύφεση ρεκόρ 15,2% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο. Επέκταση του κιτ φυλακίου από τυχείο, ανακοίνωσε ο Νότης Μηταράκης. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μοναστηράκι. Ύφεση ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς υπήρξε κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ κατά 15,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μεγάλη αυτή ύφεση καθρεφτίζει τους τριγμούς που δέχθηκε η ελληνική οικονομία τη δύσκολη περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, κατά την οποία βρισκόταν σε πλήρη, με συγχωρείτε, εξέλιξη, το lockdown και ουσιαστικά παρέμεινε κλειστός ο τουριστικός κλάδος. Ύφεση ρεκόρ στην σύγχρονη ιστορία της χώρας, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς υπήρχε κατακόρυφη πτώση του ΑΕΠ κατά 15,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα στοιχεία του παρόντος δελτίου τύπου για το δεύτερο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ, αναφέρει στην σχετική ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η Ελλάδα όμως, έχοντας μπει σε υφησιακή πορεία ήδη πριν το lockdown, είναι μία από τις χώρες που δέχθηκαν το σκληρότερο οικονομικό χτύπημα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ελστάτ, σύμφωνα με τα οποία το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε όρους όγκου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε μείωση κατά 14% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20, ενώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 19 παρουσίασε μείωση κατά 15,2%. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Ελλάδα έχει την πέμπτη χειρότερη επίδοση. Η υψηλότερη ύφεση κατέγραψαν Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη ήταν 15% και 14,1%. Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 9,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 32,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 48,3%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 16,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 20. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 14,7%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 24,8%. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 10,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 32,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 49,4%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 17,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 25,7%. Ο τομέαρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις της Ελστάτ, σημείωσε πως η οικονομία καταραίει και η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να πάψει να εθελοτυφλεί. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η ελληνική οικονομία συρρυκνώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο 15,2. Πρόκειται για την χειρότερη επίδοση τρίμηνου ιστορικά στη χώρα και μία από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Καταραίουν όλοι οι βασικοί δείκτες, η κατανάλωση, οι επενδύσεις υπογράμμισε και πρόσθεσε. Είχαμε προειδοποιήσει από νωρίς. Είχαμε θωρακίσει την χώρα για να μην χρειαστεί να δούμε αυτά τα νούμερα. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εθελοτυφλούσε. Στην αρχή της πανδημίας προσπαθούσε να μας πείσει ότι το έτος θα κλείσει χωρίς ύφεση. Όμως το πρόβλημα είναι ότι εξακολουθεί να εθελοτυφλεί. Το διάστημα μετά το lockdown συνέχισε να χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά αρνητικές προοπτικές. Το τρίτο τρίμηνο δεν θα είναι ενθαρρυντικό. Και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία προοπτική για το διαβόητο V στην ανάπτυξη το 2021. Ήδη από τον Μάρτιο, όταν η κυβέρνηση εθεροβατούσε ότι δεν θα υπάρξει ύφεση ή ότι θα είναι μια πολύ μικρή ακόμα κι αν υπάρξει, το ΜΕΡΑ25 επεσήμανε ότι η χώρα είχε εισέλθει σε υφησιακή πορεία πολύ πριν από την εμφάνιση της πανδημίας και προειδοποιούσε ότι με την προσθήκη των επιπτώσεων της πανδημίας η ύφεση θα βαθύνει κι άλλο και θα καταγράψει διψήφιο ποσοστό το 2020. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλεσε και το Κινάλ, τονίζοντας πως οι προβλέψεις για την διόγκωση της ύφεσης και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνία δυστυχώς επαληθεύονται από την σημερινή ανακοίνωση της Ελστάτ. Τα μεγέθη της παραγωγής μας γυρίζουν 22 χρόνια πίσω. Είχαμε προειδοποιήσει από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 για την αρνητική πορεία στην οικονομία. Η κυβέρνηση δεν άκουσε, δεν ήθελε, δεν μπόρεσε. Τώρα θα προχωρήσει, όπως όλα δείχνουν, η επισκευή της αναβαθμίδας στον ποταμό Εύρο και συγκεκριμένα στο σημείο της ευθυγράμμισης. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των φορέων και εκτιμήθηκε η κατάσταση ενός έργου το οποίο κατά κοινή ομολογία είχε δημιουργηθεί με λάθος τρόπο, ενώ στη συνέχεια υπέστη ζημιές από τις πλημμύρες του 2014.
Σύσκεψη με στόχο τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ποταμό Εύρου, έτσι ώστε να επισκευαστεί η αναβαθμίδα που είχε υποστεί ζημιά το 2014, έλαβε χώρα την Παρασκευή στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η κουβέντα του Περιφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που βρέθηκε την Πέμπτη στο νομό. Συζητήσαμε το πώς μπορούσε εκείνο το έργο, το οποίο υπέστη καταστροφές στις πλημμύρες του 2014-2015, να επισκευαστεί. Το συζητήσαμε αυτό και μετά από αίτημα όλων των φορέων των φερών που δραστηριοποιούνται εκεί στο ενίσιο Δέλτα. Το συζητήσαμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Ο Υπουργός είπε ότι ό,τι μπορεί στα πλαίσια της κατασκευής του φράχτη ως Υπουργείο να χρηματοδοτήσει προκειμένου το έργο αυτό να γίνει λειτουργικό. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα εξετάζουμε μαζί με τους μηχανικούς της περιφέρειας, της ΕΙΔΕ, καθώς επίσης και με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, προκειμένου να δούμε πώς μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σημείο για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα αυτού του σημαντικού έργου. Σήμερα ξέρετε ότι υπάρχει πτώση της στάθμης του ποταμού Εύρου, υπάρχουν συνέπειες σαφώς στο οικοσύστημα της συγκεκριμένης περιοχής και πρέπει με κάθε τρόπο εμείς να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας αλλά και με τις ανάλογες μελέτες των μηχανικών για να μπορέσει η αναβαθμίδα να λειτουργήσει εποφελία και της περιοχής και των αλιέων και του οικοσυστήματος. Την δεκαετία του 90, όταν προβήκαμε να κάνουμε τέτοιο έργο, δύο ήταν οι λόγοι, οι βασικοί λόγοι. Ο ένας ήταν γιατί η αλατότητα ανεφόριζε πάνω και τα αντιλουστάσια μας δεν είχαν τη δυνατότητα να αντλούν νερό, διότι πλέον η θάλασσα ανεφόριζε προς τα αντιλουστάσια μας. Θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος αυτός σήμερα δεν υφίσταται, δεδομένου ότι οι Τούρκοι του κλείνουν πιο πάνω, άρα λοιπόν ο λόγος αυτός δεν είναι σήμερα επίκαιρος. Ακούγεται ότι την κάναμε πολύ ψηλά την αναβαθμίδα. Όχι, δεν είναι ψηλά. Η αναβαθμίδα είναι στο όριά της, διότι όταν η θάλασσα φουσκώνει, καβάλαγε την αναβαθμίδα και έμπαινε η αλατότητα μέσα. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν υφίσταται πλέον τέτοιο θέμα. Άρα λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν για αυτόν τον σκοπό, αν δαπανηθούν, θα έλεγα κάποιες άλλες προτάσεις που θα πιάσουν καλύτερο τόπο. Παράδειγμα δηλαδή, να τα διαθέσουμε σε ένα φράγμα της ΙΤΕΑΣ και να μην είμαστε πάντα εξάρτηση του Τούρκου πότε θα το κλείσει ο Τούρκος το ποτάμι και πότε ο Βούλγαρος θα αφήσει νερό. Να έχουμε δικό μας νερό, να είμαστε αυτάρκης και όταν χρειαζόμαστε και έχουμε την ανάγκη να δώσουμε νερό στα δευτικά μας κανάλια, να μπορούμε να το διοχετεύουμε από το φράγμα το δικό μας. Όλοι έχουμε καταλάβει με πόσο λάθος τρόπο έγινε εκεί το έργο και θα πρέπει να ξανακαθίσουμε και να σχεδιάσουμε από την αρχή να γίνει μια σωστή δουλειά πλέον, έχοντας και τις προηγούμενες τρεις φορές που προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε αυτό, να υλοποιηθεί αυτό το έργο, ώστε να βοηθήσει την περιοχή, ότι τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα. Δηλαδή δεν περιόρισε την αλατότητα, δεν υπήρξε πρόσβαση στο ενίσιο Δέλτα, δεν βοήθησε την περιοχή το Δέλτα γενικότερα για να μπορέσει να του δώσει ζωή με το νερό να είναι στην σωστή του, το ποτάμι να είναι στη σωστή του κατεύθυνση και να αποσυμφορίζεται όταν χρειάζεται και υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να γίνει ένα σωστό έργο με την ευκαιρία ότι τώρα που υπάρχει και το ζήτημα το μεταναστευτικό, ότι θα πρέπει στο ενίσιο Δέλτα να υπάρχει ακόμη περισσότερη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί με τους κατοίκους της περιοχής, με τους κτηνοτρόφους, με τους αλιείς, με τους κυνηγούς και να μην επηρεάζει όμως τα πλημμυρικά φαινόμενα όταν υπάρχουν, να μην φράζει στην ουσία το ποτάμι και δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί το ποτάμι σε ενδεχόμενο πλημμύρας και να δώσει αυτό το έργο ζωή στο Δέλτα και όχι να δημιουργήσει προβλήματα στο Δέλτα. Τον διπλασιασμό της χωρητικότητας του ΚΙΤ φυλακίου της Ορεστιάδας ανακοίνωσε από Τυχείο ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση Δημοτικού Συμβούλου. Σήμερα το ΚΙΤ του Εύρου φιλοξενεί περίπου 500 άτομα, αλλά σύντομα ο αριθμός αυτός πρόκειται να αυξηθεί.
Επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ότι η Μηταράκη η επέκταση του κέντρου πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκεται στο φυλάκιο του Εύρου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργού, η επέκταση θα αυξήσει την χωρητικότητά του περίπου στο διπλάσιο. Δηλαδή, από σήμερα που φιλοξενούνται 500 άτομα, θα φτάσει περίπου τα 1000. Ο Υπουργός έφερε προς σύγκριση την δομή προσφύγων και μεταναστών της Σάμου, που έχει χωρητικότητα περίπου 700 με 1000 ατόμων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει όμως λαθασμένη σύγκριση με τις γειτονικές σε αυτές τις δομές, καθώς μπορεί η μονάδα φιλοξενίας της Σάμου να έχει περίπου 700 άτομα, αλλά περίγυρά της υπάρχουν αρκετές χιλιάδες μεταναστών. Η κατάσταση που επικρατεί στο νησί αυτό είναι παρόμοια με τη Μόρια, οπότε θα ήταν εντελώς ανίκουστο να μεταφερθούν τόσες χιλιάδες προσφύγων σε περιοχή του Εύρου, δίπλα δηλαδή στα σύνορα με την Τουρκία. Δηλαδή, ο Υπουργός θα ήταν αδιανόητο να συμπεριλάβει τον υπερπληθυσμό των προσφύγων της Σάμου εντός του πραγματικού αριθμού που θα χωρέσουν στο κιτ φυλακίου της Οριστιάδας. Θα σας ρωτήσω ευθέως, θα σκεφτόσαστε να κάνετε αυτά που κάνετε στοιχείο, για παράδειγμα στον Εύρο, θα σκεφτόσαστε να ζητήσετε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Εύρου της Αλεξανδρούπολης, δεν ξέρω πόσους δήμους έχει, μου διαφεύγει, ότι θέλω να κάνω, ρε παιδί μου, μια δομή εδώ, να κάνω προκεκά, να κάνω το ένα, να κάνω και υγειονομικά, θα μπορούσατε να το ζητήσετε από εκεί πέρα? Η απάντηση είναι ναι, και ήδη επεκτείνουμε το φυλάκιο στον Εύρο που είναι εντάξει, δομή στον Εύρο. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Τι χωρητικότητα, κύριε Υπουργέ? Ταυτόσιμη περίπου με τη Σάμου. Λοιπόν, θα παραμείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς για fake news φαίνεται ότι πρόκειται τα νέα της επέκτασης του kit του φυλακίου στην Ορεστιάδα. Ο διευθυντής της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, ο Αντώνης Σωτελόπουλος, βρίσκεται στο άλλο στούντιο. Τον καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Αντώνη, καλησπέρα. Μας δίνεται να σε καλωσορίσω και ξανά στην οικογένεια της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, έτσι να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από εδώ και πέρα τα δελτία της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου θα παρουσιάζονται από εσένα. Έτσι, με αυτή την ευκαιρία λοιπόν να κλείσουμε και την μικρή παρένθεση. Ναι, πράγματι μας έκανε εντύπωση όταν διαβάσαμε την είδηση αυτή, όχι κυρίως για την επέκταση του κήτου φυλακίου, αλλά το γεγονός ότι συγκρίθηκε με το kit που υπάρχει στη Σάμο και στοιχείο, και ουσιαστικά η είδηση που βγήκε από νωρίς ήταν ότι επεκτείνεται το kit έτσι ώστε να χωράει 5.000 μετανάστες, πράγμα το οποίο διαψεύδεται απόλυτα από τους κύκλους του Υπουργείου, και είναι λογικό, Μαρία Χρύσα, διότι αν αναλογιστεί κανείς πως οι πραγματικές χωρητικότητες και του kit της Σάμου αλλά και της Χίου είναι στα 700 άτομα και στα 1500 για τη νέα δομή που θα δημιουργηθεί στην Σάμο, αλλά πέριξ αυτών έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά διάφοροι καταβλισμοί στους οποίους κατασκηνώνουν πρόσφυγες, όπου εκεί φτάνουν στον αριθμό των 8 και των 9.000. Είναι λίγο σόφισμα να λέμε ότι όταν ένας υπουργός μιλάει για επέκταση, εννοεί ότι ξαφνικά δεν εννοεί τη χωρητικότητα έξω από το kit και όχι την επίσημη χωρητικότητα της δομής. Οπότε αυτός δεν στέκεται σε καμία λογική και διαψεύεται από το Υπουργείο. Στην πραγματικότητα θα γίνει μια επέκταση, όπως μάθαμε, και των χώρων καραντίνας που δεν υπάρχουν, πρέπει να δημιουργηθούν τώρα με τον COVID, όπως και ίσως μια επέκταση των κρεβατιών. Η αλήθεια είναι, για μένα όμως, αν ακούσει κανείς προσεκτικά αυτό το βίντεο, και θα το ψάξουμε τις επόμενες ημέρες, η είδηση που προκύπτει είναι το αν ο κύριος Μηταράκης απάντησε θετικά και στο ότι θα δημιουργηθεί προκικά στον Εύρο, καθώς θυμίζω έχουμε πει πως οι τοπικοί φορείς εδώ έχουν παλέψει αρκετά ώστε να μην δημιουργηθεί νέα δομή φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Θράκης γενικότερα. Άρα πρέπει να δούμε αν ήταν μια αποστροφή του λόγου του απλά, ή αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Μάλιστα, έχουμε την ευκαιρία φυσικά να όπως το παρακολουθήσουμε. Όπως ναι. Πάντως, όπως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε το kit του φυλακίου να αυξάνεται και να φιλοξενεί 5.000 μετανάστες. Ξέρεις, καμιά φορά η ημιμάθεια σε αυτά τα ζητήματα δημιουργεί και τα fake news. Μάλιστα, κακή ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργού. Τώρα θα Όχι αλλάξουμε. Του Υπουργού, αυτού που έγραψε προφανώς το. Με αποτέλεσμα αυτό τη δική του. Ναι, αυτού που θεώρησε πως αυτό θα εννοούσε ο Υπουργός. Μάλιστα. Τώρα παραμένεις, Αντώνη Τελόπουλε, μαζί μας στο άλλο στούντιο της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, και πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παραμένοντας της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, καλησπερίζω ευθύς αμέσως μέσω Skype τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρουφάκη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές, στη Θράκη, σε όλους σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας σε μια κρίσιμη καμπή της χώρας μας, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, και θα ξεκινήσω με αυτό, κύριε Βαρουφάκη, και θα ξεκινήσω με την ύφεση που φαίνεται ότι αγγίζει το 15%, γεγονός το οποίο εσείς συγκεκριμένα είχατε προβλέψει. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Αλλά δεν ήταν δύσκολη αυτή η πρόβλεψη, πρέπει να σας πω. Την έκανα 10 Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Είχα πει ότι θα είμαστε τυχεροί να τη γλιτώσουμε με μια ύφεση 10%, εγώ την είδα για πιο πολύ. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι περισσότερο, για την ακρίβεια για το δεύτερο τρίμηνο είναι 18%, όχι 15%. Η κυβέρνηση κάνει κάποια τερτύπια, αφαιρεί τον πληθωρισμό από την ύφεση. Και ξέρετε, όταν ο πληθωρισμός είναι αρνητικός, το να αφαιρεί έναν αρνητικό αριθμό το μειώνει, τέλος πάντων. Η ουσία εδώ είναι τι κάνουμε, πώς προστατεύουμε τον κόσμο μας για το μέλλον. Γιατί αυτό το νούμερο αφορά το τι έγινε το δεύτερο τρίμηνο. Είμαστε ήδη, μπαίνουμε σε λίγο στο τρίτο τρίμηνο και το μεγάλο ερώτημα είναι το 2021. Το ΜΕΡΑ25 έχει κάνει προτάσεις, από την αρχή δεν έχουμε εισακουστεί και βλέπουμε δυστυχώς ότι επιβεβαιώνονται οι αρνητικές προβλέψεις που κάνουμε λόγω της μη εφαρμογής αυτών που προτείναμε από την αρχή. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο όμως και την πρόβλεψη του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος μιλούσε το πολύ για 4% ύφεση και φαίνεται να διαψεύτηκε από τα γεγονότα. Και αν από εδώ και πέρα, όπως είπατε κι εσείς, που πρέπει ουσιαστικά να προστατευτεί η κοινωνία, αν θεωρείτε ότι με αυτό που αποκάλεσε πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός ως εφεδρίες, είναι αρκετές για να προστατευτούμε για το εξάμεινο που έρχεται. Εδώ είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ο κύριος Τουρνάρας δεν έπρεπε να είναι διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λάθος μεγάλο που ανανέωσε τη θητεία του. Ο κύριος Τουρνάρας είναι επίορκος. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε εκδιωχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να σας θυμίσω ότι το Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε bank run, κάνοντας πρόβλεψη, άκουσον άκουσον, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος έκανε πρόβλεψη για έλλειψη ρευστότητας. Κάτι που ποτέ κανένας διοικητής Τράπεζας Κεντρικής δεν έχει κάνει ποτέ. Ας πάμε τώρα και στο κ. Μητσοτάκη. Μίλησε για εφεδρείες. Ποιες εφεδρείες? Δεν υπάρχουν εφεδρείες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το χρέος μας ήταν μη βιώσιμο προ-κορονοϊού. Σήμερα έχει αυξηθεί τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια, την ώρα που το εισόδημα που δεν επαρκούσε για να ξεπληρώσει το χρέος πριν αυξηθεί έχει καταρρεύσει κατά 20 δισεκατομμύρια. Θα έχει μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι εφεδρείες του κ. Μητσοτάκη, για να είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ, από τη δική της σκοπιά αφορά το γεγονός ότι μπορεί και δανείζεται. Κάναν ολόκληρο πάρτι οι κυβερνητικοί πριν από μερικές μέρες, γιατί δανείστηκαν από τις αγορές κάποια δισεκατομμύρια με επιτόκιο 1,3%, το οποίο ακούγεται λίγο, αλλά δεν είναι λίγο, είναι τραγικά ψηλό. Αν σκεφτείς ότι η Γερμανία δανείζεται με μείον 0,5%. Το να δανείζεται, αν ένας φίλος σας είχε τεράστιο πρόβλημα, είχε καταρρεύσει το εισόδημά του, δεν μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη, και ερχόταν και σας έλεγε, γιούπι, τα κατάφερα, δανείστηκα και άλλα χρήματα, θα ήσασταν πάρα πολύ κακός φίλος να μην του πείτε, καλά σου φορολογείς. Εντάξει, βέβαια όμως είναι ουσιαστικά ο τρόπος ο οποίος ο καπιταλισμός επιλέγει να λειτουργεί, έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι αν από εδώ και πέρα θεωρείτε πως δεν έχουν πέσει ή πρέπει να πέσουν περισσότερα χρήματα στην αγορά και πώς αυτό μπορεί να είναι εφικτό με δεδομένη και την στάση της Ευρώπης, όπου έχουμε δει και τις τελευταίες αποφάσεις που ουσιαστικά μιλάνε για σταδιακή εκταμίευση κάποιων χρημάτων. Καλά, χρήματα δεν πρόκειται. Το ξέρετε. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσει να δίνει κάποια χρήματα, ελάχιστα 3-3,5 δισεκατομμύρια του χρόνου, καθαρά, για τα καθαρά μιλάμε, μετά από το Μάιο. Και αυτά δεν θα πάνε στο κρατικό προϋπολογισμό. Το γνωρίζετε αυτό. Θα είναι κάτι σαν ενισχυμένο ΕΣΠΑ. Θα δοθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα όχι ελληνικές, και ελάχιστα θα καταλήξουν στην οικονομία. Το πρόβλημα, αν ήσασταν εσείς υπουργός οικονομικών, το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε είναι ότι στις αρχές του 2021 θα έχετε μια τρύπα στον προϋπολογισμό σας, ένα έλλειμμα, τουλάχιστον 12% του ΕΠ. Και θα έχετε μια τρόικα που θα σας πιέσει και θα σας πιέσει σφιχτικά να το μειώσετε από το μείον 12 στο μείον 3. Δεν θα σας ζητήσουν πρωτογενές πλεόνασμα, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ταϊκούρας
Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο το τόπιμά του. Στο Eurogroup του Απριλίου δέχτηκε ότι το 2021 θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Νομίζω ότι αυτό είναι πλέον κινείται στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι θα ξανά έχουμε μνημόνια, δηλαδή. Αυτό... Λέμε, το λέω τον Μάρτιο στη Βουλή. Και για την ακρίβεια την 9η Απριλίου έβγαλα ομιλία στη Βουλή, όπου είπα το 5ο μνημόνιο δρομολογήθηκε μόλις τώρα, δεδομένου ότι ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Μητσοτάκης δεν άσκησαν βέτο στην κατάργηση της ιδέας του ευρωομολόγου και αποδέχτηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί όπως. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται να με πιστέψετε εμένα. Κάντε τη δική σας ανάλυση. Ποιο θα είναι το κρατικό έλλειμμα, θα είναι πάνω από 10% το ΕΠ, οπωσδήποτε θα είναι. Βλέπετε ήδη ότι βρίσκεται στην τροχιά περίπου των 20 δισεκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα θεόρατο κρατικό έλλειμμα. Θα του ζητήσουν αυτό να το περιορίσει από τα 20 δισεκατομμύρια στα 6. Έστω ότι έχουμε μια μικρή ανάκαμψη που αυτόματα το πάει από τα 20 στα 15. Να είμαστε αισιόδοξοι στα 14. Για να πάει από τα 14 στα 6 χρειάζεται λιτότητα. Αυτό είναι το 5ο μνημόνιο. Το οποίο θα έρθει παράλληλα με μια ακόμα μεγαλύτερη επιμήκυση του χρέους, γιατί οι ρυθμίσεις και οι δεσμεύσεις που είχε υπογράψει ο κ. Τσίπρας και ο κ. Τσακαλώτος τον Αύγουστο του 2018 πλέον έχουν εξοκύλει. Το χρέος έχει ξεστρατήσει, έχει εκτροχιαστεί ακόμα πιο πολύ. Οπότε θα υπάρχει μια νέα χρηματοδοτική συμφωνία και ένα νέο πακέτο ύφεσης. Αυτό τι είναι, ένα νέο μνημόνιο. Είναι το 5ο μνημόνιο, δεν θα το πούνε πέρα. Πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, δηλαδή, ποια είναι η πρόταση του ΜέΡΑ25 που αν ήταν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, θα βάζει ανάχωμα σε αυτή την εξέλιξη, σε αυτή την προοπτική. Αυτά που λέμε από το Μάρτιο στην Ελλομέλεια, να σας τα πω. Υποχρέωσή μου είναι. Εμείς ζητήσαμε να κινηθεί η κυβέρνηση σε δύο διαστάσεις, σε δύο επίπεδα. Η μία διάσταση είναι τι κάνουμε εδώ στη χώρα μας και η δεύτερη διάσταση είναι τι κάνουμε στη Σύνοδο Κορυφής και στο Eurogroup. Πρέπει να λειτουργούμε και στα δύο ταυτόχρονα ως ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ στη χώρα μας είχαμε πει από τη 10η Μαρτίου το είχα πει. Αφήστε τις αναβολές φόρου. Αφήστε τις αναβολές καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία ή των δανείων στις τράπεζες. Αυτό δεν βοηθάει τον πτωχευμένο. Δηλαδή το να πει σε έναν επιχειρηματία τώρα στον Εύρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Άξο, δεν έχει σημασία πού, ότι ξέρεις, αυτά που μου χρωστάς, είτε που χρωστάς στο δημόσιο, είτε που χρωστάς στα ταμεία, είτε που χρωστάς στην τράπεζα. Εντάξει, μην τα δώσεις τώρα, θα τα δώσεις 5 μήνες, 8 μήνες, όλα μαζεμένα και με τόκο κιόλας. Δεν τον βοηθάει όταν όλους αυτούς τους μήνες δεν έχει τζίρο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να αποφύγεις το λουκέτο και συνεπώς να έχεις έσοδα από αυτόν τον χρόνο είναι να του κουρέψεις αυτές τις οφειλές. Αυτό ζητούσαμε λοιπόν από την αρχή. Και κάποιοι μας λέγανε, καλά, μπορεί το κράτος να είναι γαλαντόμο και να κουρεύει οφειλές. Η απάντηση είναι μπορεί να μην το κάνει. Έχει το δικαίωμα να μην το κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Θα κλείσει ο άλλος, θα βάλει λουκέτο. Και αν βάλει λουκέτο, ούτε καν λάβει παρά του και κλεισμένο. Αυτό είναι το ένα που από την αρχή λέγαμε. Το κενό όμως αυτόν το που θα προκύψει από τα κουρέματα, πώς θα καλυφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό, κοιτάξτε, όταν έχεις μια κατάρρευση, κάποια πράγματα χάνονται. Απλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, έσχεσαι το κράτος δεν θα πάρει. Γιατί αν επιμείνει να πάρει αυτές τις οφειλές από τους επιχειρηματίες. Θέλω να πω, πάλι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σίγουρο. Ότι το δημοσιονομικό κενό θα το έχουμε, είναι σίγουρο. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι να έχουμε κάποια έσοδα από το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας του χρόνου. Αν το δημόσιο δεν κάνει αυτά τα κουρέματα, δεν διαγράψει αυτά τα χρέη τώρα, σήμερα, ο επιχειρηματίας στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην Άξο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα κλείσει. Και αν κλείσει, θα γίνει το κούρεμα, αλλά και μετά δεν θα έχει κανένα έσοδο από αυτόν επειδή θα έχει κλείσει του χρόνου. Ξέρετε, μια επιχείρηση κλείσει, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανάκαμψή τη μετά του χρόνου. Πολύ δύσκολο να ξανανοίξει. Αυτή ήταν η ιερή υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών. Να ελαχιστοποιήσει τα λουκέτα. Έτσι ώστε, ωραία, φέτος θα έχουμε μια χασούρα μεγάλη ως δημόσιο, ως ιδιώτες, ως οικογένειες, ως επιχειρήσεις, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει ανάκαμψη του χρόνου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που είπαμε ως ΜΕΡΑ25 είναι βέτο στον κοινοτικό προϋπολογισμό, εάν δεν υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα μας επιβάλλουν νέα λιτότητα. Ξέρετε, ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, το παρακολουθήσατε αυτό, είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, κρατούσε τους πρωθυπουργούς και προέδρους των κρατών, μαζί με τον πρωθυπουργό του, ομίλους στις Βρυξέλλες, θυμάστε, κάποια μερόνυχτα, ασκώντας βέτο. Αυτό συνέβη αρκετές φορές φέτος από την Ολλανδία συγκεκριμένα, τόσο από τον πρωθυπουργό Ρούτε της Ολλανδίας, όσο και από τον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Χέκστρα.
Και, μέσα και το έκανε αυτό για το εθνικό του συμφέρον. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να ασκήσει ένα βέτο. Δεν έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να πει: ξέρετε κάτι, δεν θα συμφωνήσω σε τίποτα, αν δεν υπάρξει δέσμευση, ότι δεν θα μου επιβάλλετε μέτρα λιτότητας τα επόμενα 3-4 χρόνια. Βέβαια, υπήρξε εκείνο η συμφωνία βέτο μαζί με την Ιταλία και η Ισπανία στην πρώτη τηλεδιάσκεψη των αρχηγών εν μέσω πανδημίας, εν μέσω καραντίνας, σχετικά ακριβώς με αυτό, το ότι δεν θα ανεχτούει ο νότος άλλα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Μα πώς το επέλεπαν αυτό, όταν ήδη βλέπετε ότι ένα μήνα μετά. 9η Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, 9η Απριλίου ο κύριος Σταϊκούρας δέχτηκε να υπογράψει κοινό ανακοινωθέν στον κύριο Group που δεσμεύει την Ελλάδα να έχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2021. Ποιο πέτει. Εάν πάμε σε πρωτογενές πλεόνασμα του χρόνου, καταστραφήκαμε. Θα βάλουμε λουκέτο στη χώρα. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αυτή, άλλη μια φορά, όπως και οι προηγούμενες, δεν θέλω να κατηγορήσω μόνο αυτή την κυβέρνηση, με το ναι σε όλα στην Τρόικα. Κάνει κακό στον εαυτό της και κάνει κακό βεβαίως και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η κριτική μου. Κύριε Βαρουφάκη, δεν θα μπορούσαμε να μην ζητήσουμε και το σχόλιο σας για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, σχέσεις οι οποίες είναι διαταραγμένες το τελευταίο διάστημα, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες από μέρα σε μέρα. Τελικά θα θέλαμε την άποψή σας για το αν θα ξεκινήσουμε διάλογο με την Τουρκία. Στη Βουλή το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι ο κύριος Μητσοτάκης σέρνεται. Του το είπα, ήταν μπροστά μου. Λέω: κύριε Πρωθυπουργέ, σας σέρνουν σε μια διμερή διαπραγμάτευση με επιδιαιτησία την κυρία Μέρκελ και την Ουάσιγκτον. Και σε αυτή τη διαπραγμάτευση την ατζέντα θα την έχει ορίσει ο Ερντογάν και όχι εσείς. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε αυτή τη διμερή διαπραγμάτευση. Θέλουμε. Δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε διευθέτηση. Θέλουμε ειρήνη. Αλλά. Όχι στο πλαίσιο διμερούς διαπραγμάτευσης, γιατί στο πλαίσιο διμερούς διαπραγμάτευσης ο Ερντογάν ξέρετε τι θα κάνει. Θα βγάλει στο τραπέζι τη Γάβδο, τη Θράκη, τη Σαρία στη Θράκη, θα βγάλει τις γκρίζες ζώνες που θέλει, την αποστρατηγικοποίηση των νησιών. Θα βγάζει και όλο θα ζητάει ανταλλάγματα πάνω σε αυτή τη. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει σε αδιέξοδο, δεν θα μπορεί να έρθει σε μια συμφωνία, σε μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση και να ξέρετε ότι η Γερμανία ποτέ δεν πρόκειται. Να ασκήσει κυρώσεις επί της Τουρκίας. Το γερμανικό κεφάλαιο έχει διεισδύσει πολύ βαθιά στην Τουρκία. Έχει ένομο συμφέρον να μην υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Οπότε μια τέτοια διμερή διαπραγμάτευση θα πρέπει να αποφευθεί. Ποιος είναι ο τρόπος να αποφευθεί? Είναι η πρόταση του ΜΕΝ25. Φανταστείτε αύριο το πρωί, και εγώ θα το χειροκροτούσα, θα έβγαινε πρώτος να το χειροκροτήσω, και ας είμαι αρχηγός κόμματος της αντιπολίτευσης. Φανταστείτε να έβγαινε ο κύριος Μητσοτάκης αύριο και να καλούσε στην Αθήνα Προέδρους και Πρωθυπουργούς όλων των χωρών που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο να έρθουν εδώ να γίνει μια συνδιάσκεψη που θα καταγράψει, όχι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά να καταγραφούν οι διαφωνίες όλων. Ελλάδας, Λιβύης, Ιταλίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Τουρκίας, Κύπρου, των Παλαιστινίων, του Λιβάνου. Να καταγραφούν οι διαφορές μας όσο αφορά την οριοθέτηση υφελοκρηπιδών και ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί ξέρετε, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να γίνει αυτός ο πολυμερής διάλογος. Υπάρχει μία ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου πλέον, και υπάρχει και μία ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Άσχετο αν εμείς λέμε δεν τα αναγνωρίζουμε. Έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ. Βέβαια δεν έχει πρωτοπολιθεί ακόμη. Θα γίνει κι αυτό. Και ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει. Τι προτείνουμε εμείς? Να επιβάλλουμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο με τα όπλα? Δεν το προτείνουμε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης ελπίζω και εύχομαι και το ξέρω ότι δεν είναι. Νομίζω και οι δύο ηγέτες. Και ο κ. Ερντογάν έχει αλλάξει τη ρητορική του ωραία. Τα τελευταία 24 ώρα και μιλάει για διάλογο. Κοιτάξτε, όταν όμως έχεις δύο ΑΟΖ, μία είναι πάνω στην άλλη έτσι. Η τουρκολιβική πάνω στην ελληνογυπριακή. Θα αναγκαστείς, γιατί η Χάγη, ξέρετε, δεν είναι δικαστήριο, είναι μόνο κατόνομα δικαστήριο. Διαιτησία είναι. Πρέπει να πάνε όλοι μαζί. Πρέπει να πάει η Λιβύη, πρέπει να πάει η Αίγυπτος, πρέπει να πάει η Ελλάδα και πρέπει να πάει η Τουρκία. Ας έρθει και η Κύπρος. Εμείς τι λέμε λοιπόν, από τη στιγμή που θα γίνει η πολυμερής. Εάν ο κ. Μητσοτάκης αύριο καλέσει στην Αθήνα μια περιφερειακή διεθνή συνδιάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την καταγραφή των διαφωνιών, για να πάμε όλοι μετά μαζί στη Χάγη. Πόσο εφικτό είναι όμως η Τουρκία να συμμετάξει σε μια τέτοια διάσκεψη έτσι όπως το παρουσιάζεται, όταν δεν έρχεται να συζητήσει ή βάζει πολλά στο τραπέζι, στη διμερή ουσιαστικά συζήτηση,
πώς θα μπορέσει να μπει σε μια ευρύτερη συζήτηση όπου μέσα μπαίνει και η Κύπρος και άλλα ζητήματα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν την αναγνωρίζει καν σαν πραγματικό κράτος. Άρα πόσο εφικτό με την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα θα μπορούσε να είναι αυτό, πόσο εφικτό θα ήταν δηλαδή η διοργάνωση μια τέτοια ίδια διάσκεψη όταν έχουμε ένα μήνα κλιμάκωσης της έντασης? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είτε ο Ερντογάν πει ναι, είτε ο Ερντογάν πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση σε περιφερειακή διεθνή διάσκεψη, η Ελλάδα είναι κερδισμένη. Για σκεφτείτε το. Αν πει ναι, είμαστε σίγουρα κερδισμένοι, γιατί ουσιαστικά θα έχει αναγνωρίσει και την Κυπριακή Δημοκρατία προσερχόμενος σε αυτή τη συνδιάσκεψη. Και μετά θα έχουμε αποκλιμάκωση. Θα είναι πολύ σημαντικό, αν πει ναι. Αλλά και όχι να πει. Σκεφτείτε τι θα ακουστεί παγκοσμίως. Η Ελλάδα καλεί στην Αθήνα όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου για να καταγράψουμε τις διαφορές μας ως πρώτο στάδιο για μια διευθέτηση. Ανθρώπινη, πολιτισμένη και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιδιαιτησία της Μέρκελ, του Πούτιν, του Τραμπ. Και ο Ερντογάν λέει όχι. Αμέσως χάνει απίστευτα πολλούς πόντους διπλωματικούς και προπαγανδιστικούς ο Ερντογάν. Και βρίσκεται η Ελλάδα με μεγαλύτερα ρίσματα. Ξέρετε τι ακούστηκε σήμερα σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου? Μην κοιτάμε τι λέμε εδώ. Ακούστηκε ότι ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας και η Ελλάδα είπε όχι. Αυτό είναι πολύ αρνητικό για την Ελλάδα. Ας πει όχι ο Ερντογάν. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την πολυμερή, έτσι και αλλιώς θα πρέπει να γίνει η πολυμερής διαπραγμάτευση. Ας την προτείνουμε εμείς, ας την καλέσουμε στην Ελλάδα και ας αναγκαστεί έτσι ο Ερντογάν να πει όχι. Και αυτό καλό είναι για την ελληνική διπλωματία. Αντώνη Τελόπουλε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να αποδεσμεύσουμε τον γραμματέα του Μέρα 25, αφού φυσικά τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είμαστε μια χαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Καλή σας νύχτα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μεταφερθούμε λίγο πιο βόρεια στον ομό Εύρου αυτήν την ώρα, καθώς θα πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον Δήμαρχο Δηδημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταμπολίδου. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζηγιάννογλου, το θέμα της απόψινής μας συζήτησης είναι να δούμε λίγο ποιες είναι οι εξελίξεις σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την τοπική κοινωνία του Δηδημοτήχου. Είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς έχετε συζητήσει ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής περίοδου όσο και από τη στιγμή που αναλάβατε στο Δημαρχιακό Θόκο. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι εξελίξεις σε σχέση με το θέμα του βιολογικού καθαρισμού του Δηδημοτήχου. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί να γίνουν και γενικώς πραγματικά με ενδιαφέρον θα σας ακούσουμε για να δούμε ποια είναι τα τελευταία νέα τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Ναι. Ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Δημοτήχου είναι ένα έργο το οποίο είναι πριν πολλά χρόνια έχει κατασκευαστεί και έχει τα δικά του προβλήματα όσον αφορά και από την κατασκευή του και γενικώς από την νομοθεσία όταν είχε κατασκευαστεί. Τι θέλω να πω, είναι ένας παντορροϊκός βιολογικός ο οποίος δέχεται όχι μόνο τα λίμματα αλλά και τα όμβρια. Οπότε υποχρεωτικά, αναγκαστικά θα έλεγα, κάθε φορά που έχουμε πλημμύρες ή καταρακτώδεις βροχές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα νερά εισέρχονται, τα δέχεται ο βιολογικός με αποτέλεσμα κατά κάποιον τρόπο να μπλοκάρει και να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει από την ώρα που ο βιολογικός δεν είναι θέμα μόνο μηχανημάτων, είναι και θέμα μικροοργανισμών οι οποίοι κάνουν την επεξεργασία του νερού και ξεχωρίζουν τη λιματολάσπη και αφήνουν το καθαρό νεράκι να περνάει, να το αφήνουμε ελεύθερο στο ποτάμι, το ερυθροποτάμου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα αυτά τα λάθη που έγιναν από το παρελθόν, συν το ότι είναι ένα μικρό εργοτάξιο, κατά κάποιον τρόπο, το οποίο μπορεί λόγω των μηχανημάτων κατά διαστήματα να έχουμε κάποιες βλάβες ή κάποια προβλήματα στη διαχείριση, μας αναγκάζουν κατά διαστήματα να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τα οποία έχουν να κάνουν, όπως λέω, και με φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες. Εκεί επάνω
βρέθηκαν κατά κάποιον τρόπο κάποιοι έλεγχοι που έγιναν στο παρελθόν και τον βρήκαν να μην λειτουργεί σωστά, αλλά όλα αυτά δεν μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε από την ώρα που είχαμε να κάνουμε φυσικά φαινόμενα. Δόθηκε μια ένταση και μια εικόνα λίγο λανθασμένη όσον αφορά ότι ο βιολογικός δεν δούλευε για χρόνια ολόκληρα. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι λάθος. Το να πούμε ότι κάποια στιγμή είχε μία βλάβη είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε με την έννοια ότι διορθώθηκε άμεσα. Όχι όμως ότι ο βιολογικός δεν δούλευε για χρόνια. Ήταν δηλαδή διακοπτόμενη η λειτουργία του. Λειτουργούσε και αναδιαστήματα συνέβαινε μια βλάβη η οποία διέκοπτε τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Όχι, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εδώ έχουμε κάτι, ένα θετικό που έχει ο βιολογικός του Δημοτικού. Είναι ότι όταν χτίστηκε... Όταν κατασκευάστηκε με προοπτική ότι στο μέλλον το Δημότικο μπορεί να είναι 20 και 30.000 κόσμος. Είναι μεγαλύτερος δηλαδή ο βιολογικός από ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα οι δύο γραμμές επεξεργασίας που έχει των λιμάτων να μην είναι απαραίτητο να λειτουργούν και οι δύο ταυτόχρονα, διότι τα λίματα δεν είναι σε τόσο μεγάλη ποσότητα. Mm-hmm. Οπότε αν θέλουμε μπορούμε κάποια στιγμή να βρεθούμε και στο βιολογικό και να βγάλουμε φωτογραφία, ας πούμε, τη γραμμή που δεν λειτουργεί και να την παρουσιάσουμε ότι είναι σταματημένος ο βιολογικός, ενώ η άλλη μισή γραμμή λειτουργεί κανονικά. Απ' την άλλη μεριά, η ροή των λιμάτων δεν είναι η ίδια συνεχόμενα όλο το 24ωρο. Υπάρχουν στιγμές όπου δεν υπάρχουν λίματα. Είναι καλοκαίρι, δεν υπάρχουν βροχές. Από τα όμβρια δεν έχουμε νερά. Απ' τα λίματα δεν έχουμε, διότι είναι κάποιες πρωινές ώρες 10 με 12 ως συνήθως, όπου όλοι πηγαίνουν στις δουλειές τους, δεν υπάρχει ροή. Οπότε για εκείνο το διάστημα δεν υπάρχει, δεν βγάζει κιόλας, ούτε δέχεται λίματα, ούτε επεξεργάζεται. Είναι δηλαδή κάποια δεδομένα τα οποία ίσως κάποιοι τα έχουν παρερμηνεύσει με λαθασμένη εικόνα προς τον κόσμο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες τη δεδομένη χρονική στιγμή σε σχέση με το ζήτημα? Διότι από τα λεγόμενά σας αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαστε φυσικά μηχανικοί για να γνωρίζουμε πώς διενεργείται η όλη κατάσταση και πώς λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός, ότι η λειτουργία του γίνεται κανονικά, τουλάχιστον κανονικά σύμφωνα με τις ανάγκες. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο βιολογικός καθαρισμός στην πόλη του Δημοτήχου λειτουργεί κανονικά, λειτουργεί τουλάχιστον έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν στην πόλη? Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι ο καιρός και έτσι όπως είναι η κατάσταση στο Δημότικο, λειτουργεί ο βιολογικός με τη μία γραμμή επεξεργασίας. Δεν λειτουργεί η δεύτερη γραμμή επεξεργασίας, διότι δεν χρειάζεται. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες δικαστικές εκκρεμότητες σε σχέση με το ζήτημα? Ναι, αυτό είναι κάτι από το παρελθόν, το γνωρίζουμε όλοι, έχουν ανακοινωθεί διάφορα. Είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν θα ήταν σωστό, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, να ασχοληθούμε με το θέμα. Είναι σε εξέλιξη δικαστική διερεύνηση. Εντάξει, καλό ήταν να μην αναφερθούμε σε αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι από εδώ και στο εξής, καθώς υπήρξε και μία προεκλογική σας δέσμευση σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, αν θα κληθούν, εν πάση περιπτώσει, οι πολίτες να τα λάβουν πίσω ή αν θα συνεχιστεί η αποπληρωμή τους και αν αυτό ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, αν δηλαδή πληρώνουν αυτά ακριβώς που πρέπει. Ναι, προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, ένα λάθος που έχει διατυπωθεί. Ναι, καταρχήν, παρακαλώ. Στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΔ δεν υπάρχει τέλος βιολογικού. Mm-hmm. Υπάρχει χρήση υπονόμου, όπου εκεί είναι και τα λίματα και τα όμβρια. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος να μπορέσει νόμιμα να επιστρέψει χρήματα στους πολίτες με την αιτιολογία του τέλους βιολογικού. Αυτό δεν, διότι δεν υπάρχει το τέλος βιολογικό. Απ' την άλλη μεριά, για να επιστρέψουμε οτιδήποτε χρήματα στους πολίτες από το βιολογικό, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική δικαστική απόφαση όπου θα αποφασίζει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όμως, σε αυτό που αναφέρθηκα εγώ προεκλογικά, έχει να κάνει με τους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά χρόνια τώρα ταλαιπωρούνται με τις διακοπές νερού, ταλαιπωρούνται με όλο αυτό που γίνεται στο Δημότικο, είτε είναι λίγο καθαρό, είτε λίγο βρώμικο, είτε ο καθένας όπως θέλει το παίρνει, το νεράκι. Και θεωρώ σωστό και πρέπον
μέσα στην τετραετία να φέρω τη ΔΕΙΑΔ σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορέσω και ένα φτηνίνο να έχω με λιγότερη χρέωση όσον αφορά το κυβικό, να μειωθούν οι λογαριασμοί και να μπορέσω σε κάθε διακοπή που θα γίνεται από ένα σημείο και μετά να επιστρέφω χρήματα στους πολίτες, όπου θα μπορώ να το κάνω αυτό νομικά. Μάλιστα. Σε κύριε Χατζηγιάννου, δηλαδή, έχετε πολλά να κάνετε ακόμη. Παρακαλώ, ολοκληρώστε ωστόσο. Δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Απλώς δεν πρέπει να αναφερόμαστε στο βιολογικό. Καταλαβαίνω. Έχει να κάνει με την ταλαιπωρία του κόσμου με το νερό, ώστε να φτάσουμε σε χαμηλότερες χρεώσεις και όποτε υπάρχει βλάβη να αποζημιώνεται ο κόσμος. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε έχετε πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να διευθετηθούν ζητήματα τα οποία απασχολούν την πόλη του Δημοτήχου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μένουν ανεπίλητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλή συνέχεια να έχετε, Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και θα είμαστε σε επαφή και προς ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, για ό,τι νεότερο υπάρχει. Τώρα, πυρκαγιά μικρής κλίμακας ξέσπασε σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστηράκι της Αλεξανδρούπολης περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής. Πρόκειται για έκταση χαμηλής βλάστησης, αποτελούμενη κυρίως από ξερά χόρτα και ρίκια. Άμεσα έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική υπηρεσία της Αλεξανδρούπολης με δύναμη 6 πυροσβεστικών οχημάτων και 20 στελεχών. Μία ώρα αργότερα στις 6 μετά μεσημβρίας, η εστία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο με τους πυροσβέστες να στρέφουν την προσοχή τους στα δέντρα που φλέγονταν στο εσωτερικό τους μέχρι την πλήρη κατάσβεσή τους. Να σημειωθεί πως από την αρχή της φωτιάς στο σημείο βρέθηκε η διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, Ελένη Δερμανοπούλου, ενώ λίγο αργότερα κατέφτασε κλιμάκιο του στρατού με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί πρόβλημα. Λίγο αργότερα οι πυροσβέστες έσβησαν και τις τελευταίες φλόγες. Η έκταση που κάηκε ήταν περίπου 10 στρέμματα. Συνεχίζεται τώρα με αμύωτη ένταση η εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 202 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εντοπίστηκε μόνο ένα κρούσμα στην περιοχή της Δράμας. Συνολικά 202 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν στην χώρα μας, εκ των οποίων τα 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 11.200, εκ των οποίων το 55,7% αφορά άνδρες. Τα 2.188 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4.910 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Συνολικά 38 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. Οι 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 92,1% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 157 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 279 θανάτους συνολικά στη χώρα μας. 102 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96,1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Τα νούμερα που έχουμε για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μέχρι τις 3 του μηνός που έχουμε τα δεδομένα φαίνεται ότι έχουμε 841 εισαγόμενα κρούσματα σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 6.320 κρουσμάτων, που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό δηλαδή γύρω στο 13%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, βλέπουμε ότι το 30% των κρουσμάτων είναι ασυμπτωματικά, που είναι σημαντικό να το ξέρουμε γιατί έχει σχέση και αυτό με τη διασπορά, ενώ ένα 66% σχετίζεται με επαφή κρουσμάτων, σχετίζεται με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, και υπάρχουν και δεδομένα από σημαντικές ηρωές όπως είναι επαγγελματική χώρα, κοινωνικά γεγονότα, νοσοκομεία, στρατόπεδα κλπ. Που σχετίζονται με την παρουσία 698 κρουσμάτων στο σύνολο των αυτών που έχουμε συνολικά. Τέλος θέλω να τονίσω, παρότι ο αριθμός δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα, το θέμα των κλειστών δομών και των δομών φιλοξενίας, όπου είχαμε τον τελευταίο καιρό 125 και 43, δηλαδή ένα σύνολο 168 κρουσμάτων, τα οποία απασχόλησαν ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και ιδιαίτερη επιτήρηση πάνω σε αυτό το θέμα με επικαιροποίηση των μέτρων και με κανόνες ασφαλείας οι οποίες έχουν εφαρμοστεί. Για την αυστηροποίηση των μέτρων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων μίλησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, εξηγώντας ένα προς ένα τα μέτρα που πρέπει να τηρούν
οι εργαζόμενοι, καταλήγοντας πως θα γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα γυροκομεία. Από την έναρξη της πανδημίας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η απόλυτη, η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία της ανθρώπινης ζωής χωρίς εκπτώσεις. Και για να πετύχουμε το κοινό μας στόχο, για να κερδίσουμε το μοναδικό αυτό στοίχημα ευθύνης, λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο. Δίνουμε δε ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Δυστυχώς, σε συγκεκριμένες μονάδες έχουμε δει μη τήρηση των πρωτοκόλων με δραματικές συνέπειες για συνανθρώπους μας. Έχουν ξεκινήσει ήδη και συνεχίζονται από τους ελεκτικούς μηχανισμούς σαρωτική έλεγχη σε όλες τις μονάδες ηλικιωμένων, με στόχο στις επόμενες 10 ημέρες να ελεγχθούν όλες σε όλη την επικράτεια. Θα θέλαμε να τονίσουμε για ακόμη μια φορά πόσο σημαντική είναι η συμβολή των ίδιων των εργαζομένων στον περιορισμό της πανδημίας. Γι' αυτό και κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε τις οδηγίες ασφαλούς συμπεριφοράς εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και στις προνοιακές δομές, οι οποίες είναι επιβεβλημένες για όλους τους εργαζομένους και όλα τα στελέχη αυτών των δομών. Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας μίλησε για την επόμενη φουρνιά των στρατιωτών, λέγοντας πως θα γίνουν τεστ για τον ιό σε κάθε έναν από αυτούς. Τις επόμενες ημέρες παρουσιάζονται περίπου 8.450 στρατεύσιμοι και με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα γίνει σε όλους τους τεστ για τον νέο κορονοϊό. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν στα σημεία κατάταξης από υγειονομικά κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων και με τη συνδρομή του ΕΟΔΗ από τις 7 ως τις 23 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα από τις 7 ως τις 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δειγματοληψίες στο στρατό Ξηράς, από τις 8 στις 14 Σεπτεμβρίου στην πολεμική αεροπορία και από τις 15 ως τις 23 Σεπτεμβρίου στο πολεμικό ναυτικό. Σχολικά είδη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος μπορούν να προσφέρουν με τις αγορές τους στο δίκτυο καταστημάτων Μασούτης οι καταναλωτές. Πρόκειται για μια κοινωνική δράση που πραγματοποιείται από κοινού με την εταιρεία Henkel. Η δράση πραγματοποιείται ως τις 14 Σεπτεμβρίου. Με αγάπη για τα παιδιά, οι Μασούτης σε συνεργασία με την Henkel στηρίζουν για 7η συνεχή χρονιά τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδας με το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς «Μαζί χτίζουμε το αύριο» και συγκεντρώνουν γραφική ύλη και αναλώσιμα είδη για την ενίσχυση των προγραμμάτων των παιδικών χωριών ΣΟΣ σε όλη την Ελλάδα. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν και στα 331 καταστήματα Μασούτης τα κουτιά με την καρδιά και να προσφέρουν χρήσιμα είδη ενίσχυσης όπως τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, διορθωτικά, χάρακες, διαβήτες, νερομπογιές, μαρκαδόρους, μπλοκ ζωγραφικής, χαρτί Α4. Επίσης, στο πρόγραμμα ενισχύουν και οι εργαζόμενοι της Μασούτης και της Henkel στα γραφεία των εταιριών, όπου έχουν τοποθετηθεί τα κουτιά με την καρδιά και με χαρά συμμετέχουν κάθε χρόνο συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό σχολικών ειδών. Σε όλα τα καταστήματα Μασούτης, έως τις 14 Σεπτεμβρίου, μπορούμε όλοι να προσφέρουμε για να κτίσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά. Η εθνική ομάδα μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε στην πρεμιέρα του Nations League με τη Σλοβενία δίνει νέο εκτός έδρας παιχνίδι στη διοργάνωση. Από τη Λουμπλιάνα μετακομίζει στην Πρίστινα όπου την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Στόχος είναι η νίκη στην προσπάθεια που κάνει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να πάρει την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας ώστε να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη αγωνιστική το Κόσοβο ήρθε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με τη Μολδαβία. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές για τον αγώνα Κόσοβο-Ελλάδα. Επίσης, στα πρακτορία του ΟΠΑΠ συνεχίζονται οι επιβραβεύσεις των παικτών του Πάμε Στοίχημα μέσω των προωθητικών ενεργειών στο παραένα και boost νίκης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.